Η ΑΕΚ νίκησε απόψε με 3-2 τη Σεβίλη, του Τσάρτα και του Μαρινάκη σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Εν τω μεταξύ, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μίλησε χθες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νορβηγική Ρόζενμπορκ. Εντυπωσιακή παρουσιάστηκε η ΑΕΚ και αποδίδοντας κατά διαστήματα έξοχο ποδόσφαιρο, νίκησε τη Σεβίλη με 3-2 στο φιλικό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια προς τιμήν του Βασίλη Τσάρτα. Ο πρώην άσος ΣΑΚ αγωνίστηκε από την αρχή και με την απόδοση του έδειξε ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης των Ισπανών. Εξίσου καλή απόδοση και ο Πέτρος Μαρινάκης, που ξεκίνησε επίσης στην αρχική εντεκάδα. Το πρώτο γκολ της Ένωσης πέτυχε στο 8ο λεπτό ο Ντέμις Νικολαίδης με ατομική ενέργεια. Στο 16ο και Τσπάγια βρήκε έξω από τον Μπατίστα μες στην περιοχή και ο τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια ο Μαρινάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία για τη Σεβίλη ύστερα από πάσα του Τσάρτα. Το 3-0 για την ΑΕΚ επιτεύχθηκε στο 74ο λεπτό με έξω σούτ του και Τσπάγια. Οι Ισπανοί μείωσαν 2 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Σάλβα, ενώ το τελικό 3-2 σημειώθηκε 10 λεπτά πριν τη λήξη, μέσα στο χτύπημα απέναντι του Ονέσιμου. Την ίδια ώρα στην Τούμπα και μπροστά σε 12.000 οπαδούς. Η ΑΕΚ μετά από πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε σε φιλικό αγώνα που έγινε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια, τη Σεβίλη, με 3-2. Με ένα συναρπαστικό ξεκίνημα υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Βασίλη Τσάρτα κατά πρώτο λόγο, αλλά και τον Πέτρο Μαρινάκη στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαν γίνει 7 σπουδαίες φάσεις στα καρέ των Ισπανών και σε δύο από αυτές η Ντέμις Νικολαίδη στο 9 και ο Ντανιέλ Μπατίστα στο 18 διαμόρφωσαν το 2-0 πετυχαίνοντας όμορφα γκολ. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με αποτέλεσμα οι Σεβελιάνοι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Αν και οι Έλληνες παίκτες το 28 και το 42 αντίστοιχα. Όμως ο Ηλίας Ατματζίδης ήταν εκεί έχοντας σε μεγάλη διάρκεια την απόδοσή του. Ellos tienen unas condiciones que hay que explotarlas para el equipo. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα αυτό δυσκολεύει λίγο τη συνεννόηση με τους συμπαίκτες τους. Σιγά σιγά κάνουν προόδους. Και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Μας λείπουν 14 μέρες για να αρχίσει το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Θετικό είναι το ότι η ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα για αρκετό χρονικό διάστημα να αντέξει και να παίξει σε ένα ρυθμό καλό και μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, μέχρι την έναρξη των σύνομων υποχρεώσεων, πιστεύω ότι θα μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τις. Στο δεύτερο μέρος η Σεβίλη έδειξε πιο κινητική, όμως η ΑΕΚ εξακολουθούσε να είναι άπιαστη στις αντεπιθέσεις. Στο 75 ο Τιμούρ Κετσπάγια πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ που όμως μπορεί να ξεσήκωσε την εξέδρα έσωγη κάτω από την καταιγίδα, αλλά επέδρασε ανασταλτικά στην Ένωση που δέχτηκε 2 γκολ στο 79 με το Σάλβα και στο 81 με πέναλτι που έκανε ο Μαλαδένης και εκτέλεσε ο Ονίσιμο. Σίγουρα αισθάνθηκα λίγο περίεργα όταν μπήκα στο γήπεδο, με ανέβασε το χειροκρότημα του κόσμου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Παίξαμε όσο καλύτερα γινόταν, είμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας και πιστεύω ότι σε σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε λόγω προετοιμασίας παίξαμε αρκετά καλά. Είμαστε πολλοί παίκτες καινούργοι στην ομάδα, θέλουμε ακόμα πιστεύω δουλειά και για μένα προσωπικά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Επί τη Σεβίλη του Βασίλη Τσάρτα και του Πέτρου Μαρινάκη. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του και εναντίον της Σίντερ Μπρατισλάβα, την οποία γεννήκησε με 2-0. Σαρωτική η ΑΕΚ στο πρώτο 20 λεπτό ενθουσίασε το 15.000 φίλους που βρέθηκαν στον Νίκος Γκούμας και προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ του Ντέμι Νικολαίδη στο 1ο λεπτό και του Ντανιέλ Μπατίστα στο 17ο. Δυνατόν να γίνει από την ΑΕΚ αποδεκτό. Ούτε είναι δυνατόν να κάνουν πίνακες διαιτησίας με ψηφοφορίες και μάλιστα 6-5. Δυναμετίζεται το πρωτάθλημα διότι ξεκινήσανε να κάνουν πίνακες. Η Επιτροπή Διαιτησίας λες και είναι η νονή της διαιτησίας. Ο κύριος Τριβέλα ζήτησε από την Επιτροπή να έχει αποφασίσει οριστικά μέχρι μεθαύριο Πέμπτη. Πάντως η κλήρωση των διαιτητών των αγώνων κυπέλλου της ΑΕΚ κόντρα στη Σεβίλη που εμφανίστηκε χθες στη Νέα Φιλαδέλφια στηριζόμενη και σε δύο Έλληνες παίκτες. Τους πρώτους που έπαιξαν σαν φιλοξενούμενοι. Δεν είμαι ξένος, πιστεύω ότι είμαι Έλληνας και ήρθα στην Ελλάδα να παίξω ένα μάτς με την ομάδα μου, με την ΑΕΚ και δεν περίμενα αυτή την αντιμετώπιση, να με βρίζει ο κόσμος. Στην επανάληψη τα στοιχεία που αξίζει κανείς να θυμάται ήταν η κινητικότητα των Ισπανών.